πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια των γραφείων της Ελληνικής Λύσης στη Δράμα. Παρών ο πρόεδρος του κόμματος Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Απόστολος Αυδελάς, ο βουλευτής Β Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Χίτας, ο βουλευτής Σερών της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Μπούμπας, υποψήφιοι βουλευτές από την Καβάλα, την Ξάνθη, τις Σέρες και τη Δράμα και φίλοι όπως και ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης από τον ομό Δράμας. Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Όμορφος. Πώς σε λένε, Ευλογητός ο Θεός ημών πάντου την οικία ή και στους αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος ο Θεός. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύματων σων δωρεών αξίους ημάς πίσων Θεωτό και Παρθένε παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρεπουσιάματα εις εν πίστη λαμβάνουσιν την ευλογία σου άκραντε. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που είστε σήμερα εδώ. Για μένα αποτελεί, για τον ομό της Δράμας αποτελεί μια πολύ μεγάλη ευτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους εδώ που ήρθαν σήμερα να παραστούν στα εγγένεια του Γραφείου της Ελληνικής Λύσης που για πρώτη φορά στον ομό της Δράμας έχουμε ένα γραφείο πλέον και μπορούμε εδώ να λειτουργήσουμε. Και θα λειτουργήσουμε με δύναμη, με αγάπη μεταξύ μας και να μπορέσουμε να επιλύσουμε όποια προβλήματα ταλανίζουν τη ζωή των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ πάλι μέσα από την καρδιά μου. Πρόεδρε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, γιατί είμαστε η Βόρεια Ελλάδα εδώ μαζί σας, να σε ευχαριστήσω γιατί η Δράμα, η Καβάλα, όλες αυτές τις περιοχές μας έδωσε τα υψηλότερα ποσοστά από όλη την Ελλάδα και να σας πω μόνο ένα πράγμα. Δεν θα μετανιώσετε ποτέ για την ψήφο σας. Τίποτα άλλο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην μετανιώσετε ποτέ και μην πείτε κάναμε λάθος να γίνουμε κρουσοχέριδες. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Σας ευχαριστώ όλους γιατί κάνετε για μας και για την Ελλάδα κατ' επέκταση. Μια εικόνα θα είναι. Ναι, δεν έχετε ξανακούσει να μας πείτε. Παναγία είναι μία, αλλά θέλουμε κάτι ιδιαίτερο. Για Παναγία να θέλει. Γεια της. Πολύ άρα μου, να σε καλά για όλες. Ναι, μας είχε. Να είστε καλά, να σε ευχαριστώ που είστε εδώ. Ναι, θα έχουμε ησυχία. Ευχαριστώ για την τηλεπορία, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχουμε τη χαρά σήμερα να ζήσουμε αυτή τη στιγμή εγγενιάζοντας τα γραφεία της Ελληνικής Λύσης και στον ομό της Δράμας. Η Ελληνική Λύση απλώνεται απ' άκρου εις άκρου σε όλη την Ελλάδα. Με προσπάθεια και με αγάπη προς τον κόσμο. Και αυτό φαίνεται και από τον κόσμο για την προσέλευση όπως βλέπετε και ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον κύριο Αυδελά, αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Χίτα Κωνσταντίνο, βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Έχουμε δύναμη, έχουμε όρεξη και θα περπατήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.